Αδέρφια μου, τιμές και σταυρούς από εκείνους που δίνουν τα άλλα έθνη, το δικό μας δεν έχει να σας δώσει. Το μόνο μας βραβείο θα είναι η υπόλοιψη που θα αποκτήσουμε ανάμεσά μας. Αυτό μας φτάνει για τώρα. Κι αν ακόμα μας είναι γραφτό, να πεθάνουμε. Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης γεννήθηκε το 1782 στο χωριό Μαυρομάτι της Καρδίτσας. Με λένε Γεώργιο Καραϊσκάκη. Γεννήθηκα μήνα Μάη το 1782. Ήταν γιος της Ζωή Δημισκή και του κλέφτη Δημήτριου Καραϊσκού. Η μητέρα του, μετά το θάνατο του πρώτου συζύγου της, έγινε καλόγρια. Γι' αυτό και έμεινε στον Καραϊσκάκη η προσωνυμία «Ο γιος της Καλογριάς». Μάνα μου ήταν η Ζωή Δημισκή, μια καλόγρια. Με γέννησε σε μια σπηλιά, κρυφά από τον κόσμο. Κάποιοι λένε για πατέρα μου τον Δημήτρη Καραϊσκό, αρματολό του Βάλτου. Δεν ξέρω. Εγώ ποτέ μου δεν το γνώρισα. Ο Καραϊσκάκης είχε μια δύσκολη ηλικία και έτσι έγινε βλάσιμος, οφωμόλογος αλλά και φιλόνικος. Δεν βίζαξα πολύ τη μάνα μου. Μ' άφηνε σε ένα τσέλιγκα σαν έπαιρνε τα χωριά να πουλήσει μου σχολείο βάνο και εικόνες. Την έχασα 8 χρονών. Γι' αυτό κι εγώ έπαιρνα τα βουνά να μην βλέπω κανένα. Το μόνο που θαύμαζα ήταν οι κλέφτες και οι αρματολοί. Απογοητευμένος από την κοινωνία σε ηλικία 15 ετών, μαζεύει ένα μάτσο εφήβους και ορμά στο βουνό ως κλέφτης στην περιοχή της Θεσσαλίας. Μάλιστα, μέσα σε 7 χρόνια, το κλέφτικό του έγινε τόσο τρομερό που πλέον οι Οθωμανικές αρχές τον υπολόγιζαν ως σοβαρή απειλή. Όμως τελικά έπεσε στα χέρια του Αλή Πασά και φυλακίστηκε. Ο Πασάς δεν τον σκότωσε, καθώς γνώριζε από παλιά τη μητέρα του Καραϊσκάκη. Παραμένει όμως για αρκετό καιρό στη φυλακή. Ο Πασάς του δίνει χάρη επειδή είδε ότι έχει μπροστά του ένα πολύ χαρισματικό άνθρωπο. Ένα χρόνο μετά παντρεύεται την Κόλφο, κόρη γνωστής αρματολιτικής οικογένειας, και με αυτήν αποκτά 3 παιδιά. Συνάμα μοιείται στη φιλική εταιρεία και μαθαίνει για το εγχείρημα για την απελευθέρωση του γένους. Τελικά θα φύγει δεύτερη φορά από την αυλή του Πασά μαζί με την οικογένειά του, τώρα που οι τουρκικές αρχές έχουν κηρύξει τον πόλεμο στον Αλή. Ο Καραϊσκάκης από νεαρή ηλικία φιλοδοξούσε να γίνει καπετάνιος των αγράφων και τώρα ήταν η κατάλληλη ευκαιρία. Έτσι, το 1821 το κατορθώνει, βοηθούμενος από τον Γιαννάκη Ράγκο. Με την εισβολή των Τούρκων στη Στερεά Ελλάδα τον Νοέμβριο του 1822, ο Καραϊσκάκης ειδοποίησε από τα άγραφα τον γέροντα Πανουργιά ότι διαπραγματεύτηκε προσωρινά με τους Τούρκους να αρχηγέψει στα άγραφα και έτσι αυτοί να μην έλθουν. Έτσι, ενωμένοι, ο Καραϊσκάκης με τους Στορνάρη και Γρηγόρη Λιακατά πρέβησαν στη συμφωνία με τον Χουσίτ Πασά, κερδίζοντας χρόνο και περιμένοντας τα αποτελέσματα των εκστρατεών του κατά του Μεσολογγίου, κατά της Ανατολικής Ελλάδας καθώς και της εκστρατείας του Δράμαλη. Μετά την λύση της πρώτης πολιορκίας του Μεσολογγίου στις 31 Δεκεμβρίου του 1822, μέρος στρατού του Ομέρ Βρεώνη και του Κιουταχή χρειάστηκε από το Αγρίνιο να μετακινηθεί διερχόμενο από τα άγραφα. Ο Καραϊσκάκης προκατέλαβε με 800 περίπου άνδρες στην διάβαση κοντά στον Άι Βλάση και ανάγκασε τους εχθρούς να πιστοχωρήσουν στο Αχρίνιο μετά από την ομώνυμη μάχη. Ο ίδιος συνέχεια αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τα άγραφα και να μεταβεί στην Ιθάκη προκειμένου να συναντήσει έμπειρους γιατρούς για την αντιμετώπιση της φυματίωσης από την οποία έπασε. Μαθαίνω ότι οι Τούρκοι βρίσκονται στο βραχοχώρι και το ποτάμι είναι φουσκωμένο. Αρπά 800 παλικάρια και τραβάμε για Σοβολάκο να τους κόψουμε το δρόμο. Μέχρι και την Παναγιά φοβέρισα. Τώρα θα σε ειδώ μαυρομάτα. Αν νικήσουμε, θα σε προσκυνώ για πάντα. Ιδε.
Αμέσως μετά την αποκατάστασή του, ο Καραϊσκάκης διατάχθηκε από την κυβέρνηση να εκστρατεύσει την Ανατολική Στερεά, επικεφαλής τρακοθυσιών μισθοφόρων. Έτσι, κοντά στα Σάλωνα συγκροτήθηκε το πρώτο ελληνικό στρατόπεδο, όπου ο Καραϊσκάκης εκλέθηκε στρατοπεδάρχης απολύτου εξουσίας. Όμως, στα τέλη του 1824 και χωρίς σχετική διαταγή της κυβέρνησης, ο Καραϊσκάκης έλαβε μέρος στον δεύτερο εμφύλιο πόλεμο κατά των λεγόμενων Ανταρτών, προχωρώντας ο ίδιος στη λελασία των οικειών των Ζαϊμίδων στη Κερπινή των Καλαβρίτων. Μετά το τέλος του δεύτερου εμφύλιου πολέμου, ο Κολέτης ενίσχυε τον Καραϊσκάκη με χρήματα, τρόφιμα και πολεμικό υλικό. Τη νύχτα της 10ης-11ης Απριλίου 1826, όταν το προπύργιο της Επανάστασης, η πόλη των ελεύθερων πολιορκημένων, το Μεσολόγγι έπεσε, ο Καραϊσκάκης βρισκόταν ασθενής στον πλάτανο της Ναυπακτίας. Παρ' αυτά, έστειλε στη γέφυρα της Βαρνάκοβας παρατηρητές να δουν πόσοι και ποιοι σώθηκαν από την ηρωική εκείνη φρουρά του Μεσολογγίου. Παρότι ο πλάτανος ήταν έρημος και ίδιος ασθενής σε στρώμα, ετοίμασε ψωμί και σφακτά που μοίρασε πλησιοπάροχα στα πιναλέα εκείνα λείψανα του Μεσολογγίου. 17 Ιουνίου, ο Καραϊσκάκης μαζί με πολλούς από εκείνους τους μαχητές έφτασε στον Άφλιο. Η επανάσταση ήδη στη δυτική στερεά είχε σφίσει και στην ανατολική μόνο η Ακρόπολη των Αθηνών, η Κάζα και τα Δερβενοχώρια κατέχονταν από τους Έλληνες. Τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς, πρότεινε στην εδρεύουσα Διοικητική Επιτροπή να αναλάβει ο ίδιος τον αγώνα στερεά. Στις 19 Ιουλίου 1826, ο Καραϊσκάκης, επικεφαλής 680 περίπου ανδρών, ξεκίνησε από τον Άφλιο για τη στερεά, στην οποία είχε εισβάλει ο Ομέρ Πασάς και ο Κιουταχής. Πολύ σύντομα, ο Κιουταχής βρέθηκε από πολιορκών σε θέση πολιορκημένου. Στις 5 με 7 Αυγούστου του ίδιου έτους έγινε η πρώτη αψιμαχία στο Χαϊδάρι, την οποία ακολούθησαν κι άλλες. Στις αψιμαχίες εκείνες, ο Καραϊσκάκης και ο Φαβιέρος διαφώνησαν περί της τακτικής του πολέμου. Όταν όμως ο Κιουταχής κατέλαβε την κάτω πόλη των Αθηνών, ο Καραϊσκάκης ενίσχυσε την φρουρά της Ακρόπολης που κατάφερε και εισήλθε στις 10 Οκτωβρίου 1826. 15 μέρες μετά, 25 Οκτωβρίου, ο Καραϊσκάκης εκστράτευσε στην Ποιωτία, στη Φθιώδηδα και στη Φωκίδα, από όπου και απέκοψε τις τουρκικές εφοδιοπομπές, ολοκληρώνοντας έτσι τον αποκλεισμό των εφοδιασμών των Τούρκων. Παράλληλα με την πολιορκία της Ακρόπολης, μια άλλη πολύ σημαντική μάχη, η μάχη της Αράχοβας, έλαβε χώρα. Η μάχη της Αράχοβας ξεκίνησε στις 18 Νοεμβρίου και έληξε στις 24 Νοεμβρίου του 1826. Ήταν ένοπλη σύγκρουση μεταξύ των στρατευμάτων του Γεώργιου Καραϊσκάκη και του Μουσταφά Μπεϊ. Το πρωί της 18ης, οι Τούρκοι διηρέθηκαν σε δύο σώματα και κινήθηκαν προς Αράχοβα από το Ζεμενό και από το μοναστήρι της Ιερουσαλήμ. Οι Τούρκοι, αντιλαμβανόμενοι πλέον τους Έλληνες, δεν τόλμησαν να εισέλθουν στην Κωμόπολη και οχυρώθηκαν έτσι στο Ήπεθρο, σε υψώματα του Παρνασσού γύρω από την Αράχοβα. Το κρύο και το χιόνι έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στην έκβαση της μάχης. Οι Έλληνες είχαν καταφύγιο στα σπίτια της Αράχοβας, ενώ οι Τούρκοι είχαν μεγάλες απώλειες, εκτιθέμενοι στο Ήπεθρο και περικυκλωμένοι από όλες τις πλευρές. Όταν μαθεύτηκε η παγίδευση του στρατεύματος από το Μουσταφά Μπέι, τουρκικές δυνάμεις από διάφορες φρουρές έρχονταν προς βοήθειά του. Όμως ο Καραϊσκάκης είχε αποκλείσει όλες τις διαδρομές από όπου θα μπορούσε να έλθει βοήθεια προς τον εχθρό. Στο Ζεμενό αποκρούστηκε σώμα από περίπου 1500 στρατιώτες υπό τον Αλβανό Αμπτουλά Μπέι και άλλο σώμα που ήρθε από τη Δάβλια. Ο ίδιος ο Καραϊσκάκης μάλιστα συμμετείχε στις αψιμαχίες, ενθαρρύνοντας τους πολεμιστές του. Οι Τούρκοι, υποφέροντας από το κρύο και την έλλειψη εφοδίων, ζήτησαν από το Καραϊσκάκη συνθήκες ώστε να αποχωρήσουν. Αυτό ζήτησε για ανάλαγμα να του παραδοθούν η Λιβαδιά και η Άμφισσα, καθώς και να μείνουν ασώμηροι ο Μουσταφά Μπέι και ο Χαγιά Μπέι. Οι αρχηγοί των Τούρκων δεν δέχτηκαν και παρέμειναν αχυρωμένοι περιμένοντας βοήθεια από τον Κιουταχή. Ο Μουσταφά Μπέι, για να ενθαρρύνει και αυτός τους στρατιώτες του, συμμετείχε στις ανταλλαγές πυρών, αλλά σκοτώθηκε. Την 24η Νοεμβρίου σημειώθηκε μεγάλη χιονόπτωση, που απείλησε να καλύψει ζωντανούς τους Τούρκους. Βλέποντας ότι δεν μπορούσαν πλέον να παραμείνουν στο Ήπεθρο, επιχείρησαν έξοδο προς το δρόμο που οδηγεί προς την Μονή Ιερουσαλήμ. Οι Έλληνες δεν αντιλήφθησαν έγκαιρα τη φυγή, γιατί λόγω του χιονιού είχαν αποσυρθεί στα σπίτια της Αράχοβας. Όταν η φυγή έγινε αντιληπτή, οι Έλληνες έσπευσαν και κατέκοβαν τους αποχωρούντες Τούρκους. Δεν χρησιμοποιήθηκαν βέβαια πυροβόλα όπλα, γιατί είχαν καταστεί άχρηστα λόγω του χιονιού και του παγετού. Η καταδίωξη εξελίχθηκε σε σφαγή, που άρχισε τις δύο πρώτες ώρες μετά τη δύση του ηλίου και συνεχίστηκε μέχρι τα μεσάνυχτα. Όσοι Τούρκοι απέφυγαν τη σφαγή, πάγωναν όταν αποκαμωμένοι σταματούσαν να αναπαυθούν. Ο Καραϊσκάκης, μη ακούγοντας τους πυροβολισμούς, νόμιζε ότι οι εχθροί διέφυγαν, έως ότου πήγε ο ίδιος να διαπιστώσει την κατάσταση.
Οι φωνευτέντες Τούρκοι εκείνη την ημέρα ήταν περίπου 600, ενώ πολλοί συνελήφθησαν. Από αυτούς, ο Καραϊσκάκης μπόρεσε να διασώσει μόνο 50, καθώς οι υπόλοιποι πέθαιναν από τα κρυοπαγήματα και τις κακουχίες. Οι δύο αρχηγοί του τουρκικού στρατοπέδου εφωνεύθησαν και οι Έλληνες στρατιώτες έφεραν τα κεφάλια τους στον Καραϊσκάκη. Ο ίδιος είχε υποσχεθεί μεγάλη αμοιβή σε όποιον συνελάμβανε τους δύο Τουρκαλβανούς ζωντανούς, αλλά ο Μεν και Χαγιάμπες δεν μπόρεσε να δηλώσει την ιδιότητά του στους Έλληνες επειδή δεν μιλούσε τη γλώσσα, ενώ ο δε Μουσταφά Μπέις είχε σκοτωθεί από σφαίρα κατά την έξοδο. Από όλο το τουρκικό σώμα, δυνάμεις 2.200 ανδρών διασώθηκαν μόνο 200, οι περισσότεροι με σοβαρά κρυοπαγήματα. Από τους Έλληνες, σε όλο το διάστημα της πολιορκίας και της εξόδου, εφωνεύθησαν 4 και τραυματίστηκαν ελαφρά 9. Ο Καραϊσκάκης απένει με αμοιβές τους ανδραγαθίσαντες Έλληνες και διέταξε να στηθεί στην Αράχοβα πυραμίδα από τα κεφάλια των Τούρκων. Πάνω σε μία πέτρα έγραψε «Τρόπαιο των Ελλήνων κατά των Βαρβάρων» και στα δύο άκρα της πυραμίδας έβαλε τα κεφάλια του Χαγιά Μπέι και του Μουσταφά Μπέι. Δυστυχώς, ο Καραϊσκάκης πέθανε νέος, σε ηλικία 45 ετών, στις 23 Απριλίου του 1827, σε μια πολεμική συμπλοκή στο Φάληρο. Παρότι ο ίδιος ήταν βαριά άρρωστος, αποφάσισε να πολεμήσει. Ωστόσο, μια σφαίρα τον τραυμάτισε θανάσιμα στο υπογάστριο, που είναι μέρος της κοιλιάς. Οι γιατροί που ανέλαβαν την περίθαλψή του γρήγορα κατάλαβαν πως θα κατέληγε. Δεν σκεφτόμουν τον εαυτό μου. Τους άντρες μου ήθελα να σώσω από τη σφαγή. Μα σαν με βρήκε το βόλι, δεν μπορούσα να συνεχίσω. Ήξερα ότι το τέλος μου είχε έρθει. Ήμουν 45 χρονών. Ο ήρωας μεταφέρθηκε στο στρατόπεδό του στο Κερατζίνι, όπου υπαγόρευσε τη διαθήκη του που η διόχειρα υπέγραψε. Η τελευταία κουβέντα που είπε στους συμπολεμιστές του κατά τον στρατηγό Μακρυγιάννη που τον επισκέφθηκε ήταν «Εγώ πεθαίνω, όμως εσείς να είστε μονιασμένοι και να βαστίξετε την πατρίδα». Ανήμερα της γιορτής του, μέσα στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου στο Κερατζίνι, ο Γιώργος Καραϊσκάκης υπέκυψε στο θανατηφόρο τραύμα του. Η σωρός του μεταφέρθηκε στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στη Σαλαμίνα, όπου ετάφη και θρηνήθηκε από το Πανελλήνιο. Αναφέρεται μάλιστα πως όταν ο Κολοκοτρώνης έμαθε το θάνατο του Καραϊσκάκη, κάθισε σταυροπόδι και μυρολόγησε σαν γυναίκα. Ήταν ένα πραγματικά δυστάρεστο γεγονός σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή της Ελληνικής Επανάστασης. Εάν ο Καραϊσκάκης δεν είχε πεθάνει, πολλά πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Για τον θάνατο του Καραϊσκάκη πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι υπάρχουν πάρα πολλές φήμες γύρω από το ποιος ήταν αυτός που τελικά τον σκότωσε. Πολλοί υποστηρίζουν ότι ήταν Έλληνας και όχι Τούρκος. Κάποιοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι ο Αλέξανδρος Μαυροκοδάτος ήταν αυτός που οργάνωσε τη δολοφονία του Καραϊσκάκη. Οι απόψεις βέβαια δίστανται και όπως όλα δείχνουν, ο θάνατος του Καραϊσκάκη θα παραμείνει ένα άλυτο μυστήριο. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι ποιος σκότωσε τον Καραϊσκάκη, αλλά το γεγονός ότι ένας τόσο μεγάλος στρατηγός είχε πεθάνει. Παρά τον θάνατό του, ο Καραϊσκάκης άφησε πίσω του μία σπουδαία φήμη. Αν και νεκρός, αποτελούσε ακόμη πρότυπο για τους συμπολεμιστές του. Κανείς δεν θυμόταν τον Καραϊσκάκη για τα λάθη και τις αποτυχίες του. Όλοι τον θαύμαζαν για το θάρρος και τη μαχητικότητά του, όπως επίσης και για τον τρόπο που απαντούσε σε Τούρκους πασάδες που τον προσκαλούσαν να πάρει το μέρος τους. Ειδικότερα, σε επίσημες επιστολές του, έγραφε. «Μου γράφεις ένα μπουγιουρντί, λέγεις να προσκυνήσω. Κι εγώ πασά μου ρώτησα τον ίδιο και αυτός μου αποκρίθηκε να μη σε πολεμήσω. Και αν έρθεις κατά πάνω μου, ευθύς να σε πολεμήσω». Τέλος, ο Καραϊσκάκης έμεινε ζωντανός στο νου και στην καρδιά των συμπολεμιστών του, λόγω της εξαιρετικής ικανότητάς του για εμψύχωση του στρατού του. Επενούσε τα παλικάρια του για τις νίκες τους, λέγοντας πως κανείς, ούτε καν ο ίδιος, δεν θα κατάφερνε τίποτα μόνος του. Κατά τη γνώμη του, όλοι ανεξαιρέτως ήταν υπεύθυνοι για τη σταδιακή αποτείναξη του τουρκικού ζυγού. Αδέρφια μου καπετανέοι, τίποτα μονάχος μου δεν έκαμα.
ό,τι γίνηκε, τα κάναμε όλοι μαζί. Είμαστε άνθρωποι. Έχουμε χολή. Και κάποιες φορές έφταιξα. Όπως φταίξαν και οι άλλοι. Βλαφτήκαμε ανάμεσά μας. Ίσως αυτό να μην ερχόταν από μας. Τώρα, ποιον άλλον θα έχω βοηθό στο κάθε τι εξών από σας, τα παλικάρια. Όλοι μαζί θα στοχαζόμαστε. Και ό,τι είναι καλύτερο, θα ακολουθούμε. Στην προκήρυξη της συνέλευσης της Τριζίνας για τον θάνατο του Καραϊσκάκη, αναφέρεται μεταξύ άλλων. Ευδαίμον Καραϊσκάκη, ορκιστείς να ζήσεις ή να αποθάνεις ελεύθερος. Εφύλαξας τον όρκον σου, ως Χριστός πολίτης, ως ευσεβής χριστιανός, ως τίμιος άνθρωπος. Ο ιστορικός Δημήτρης Φωτιάδης γράφει: «Στάθηκε τίμιος απέναντι στους άλλους, γιατί ήταν τίμιος αντίκρις τον ίδιο του τον εαυτό. Παίρνοντας μέρος στον αγώνα ενός λαού για τη λευτεριά του, αδιάκοπα διορθωνόταν, και άμα γίνει και ηγέτης, ψήλωσε μέσα του το μέγα χρέος της θυσίας. Τότε γίνει και μεγάλος».